Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φοβερή καραμπόλα με 4 νεκρούς και 3 τραυματίες έγινε στις 6 το απόγευμα στο 61ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των δηληστηρίων της Motor Oil. Όλα άρχισαν όταν ένα φορτηγό ξέφυγε την πορεία του και ανετράπη. Πάνω του έψαναν ταχύτητα 6 επιβατικά αυτοκίνητα. Από τα συντρίμια ανασύρθηκαν νεκροί ο Στυλιανός Λιβανός 33 ετών, η σύζυγός του Εύθυμη Χοπούλου 30 ετών και η Βασιλική Κωστοπούλου 25 ετών. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κορίνθου και ο Βασίλης Μαυροθαλασσίτης 32 ετών. Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στην Αθήνα ο Γιώργος Σαμαράς 38 ετών και η Εύη Σαμαρά Βαξεβανάκη 40 ετών. Ενώ στο νοσοκομείο Κορίνθου νοσηλεύεται ο Γιώργος Τσίλκας. Από το απόγευμα της Παρασκευής έως αυτή την ώρα, σε 91 τροχαία δυστυχήματα που έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα και τραυματίστηκαν 111. Εκτάκτως συγκαλείται αύριο Τρίτη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αποκλειστικό θέμα τη λειτουργία του κόμματος. Η σύνοδος αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη υπό το φως των πρόσφατων εσωκομματικών αντιπαραθέσεων στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος. Η απόφαση ελήφθη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει τονίσει σε στενούς συνεργάτες του ότι δεν πρόκειται μοιραίος και αβούλος να αφήσει να εξελίσσονται τα φαινόμενα δυσλειτουργιών και αντιπαραθέσεων και να αποδεχθεί η κυβέρνηση να τεθεί υπό πολιτική ομοιρία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός επίφθηνε χθες προειδοποίησε αυτούς που τον αντιστρατεύονται, αποκαλώντας τους λιπόψυχους και καιροσκόπους. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που λιποψυχούν ή καιροσκοπούν. Αντί να βρουν το κουράγιο να πούν την αλήθεια, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της παραίτησης ή της προσωπικής ή κομματικής κερδοσκοπίας. Ο παραιτηθής Υπουργός Γεωργίας κ. Χατζηγάκης σε συνέντευξή του στο Βήμα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα συνεργούσε σε έγκλημα να αποδεχόμουν την εγχώρηση της δασοπυρόσβεσης στους ιδιώτες». Σε οξύ τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου που χαρακτήρισε ολίσθημα τις δηλώσεις του κ. Χατζηγάκη, τονίζοντας ότι διαστευρώνει μια σαφή κυβερνητική απόφαση. Σε έντονα διαβήματα προέβη η χώρα μας προς τη γερμανική κυβέρνηση για τη νέα πρόκληση των νεοναζί κατά Ελλήνων αξιωματικών στο Αμβούργο. Είναι η τρίτη φορά που Έλληνες γίνονται στόχος επιθέσεων νεοναζί και η τέταρτη πρόκληση κατά ξένων αξιωματικών στη σχολή του Αμβούργου. Ακροδεξιοί προφανώς χούλιγκαν προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα δύο Ελλήνων αξιωματικών που σπουδάζουν στη σχολή εκπαίδευσης τελεχών του γερμανικού στρατού στο Αμβούργο. Ο αντισυνταγματάρχης, Απόστολος Λυκοδήμος των διαβιβάσεων και ο μο βαθμός του Νίκος Αναστάφυλακης των τεθωρακισμένων βρήκαν στα αυτοκίνητά τους χαραγμένη τη λέξη Ράους, σλόγγαν των εξτρεμιστών της άκρας δεξιάς στη Γερμανία. Ο ταγματάρχης Μπάρανκατ, που υπηρετεί επίσης στη σχολή, πήρε μέρος στις διαδηλώσεις κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στο Αμβούργο. Ήταν μεμονωμένα κρούσματα, ρωτάμε. Meine persönliche Meinung ist, dass man diese Vorfälle überhaupt nicht verharmlosen darf. Die sind sehr, sehr schlimm. Und die Vorgesetzten sind eigentlich aufgerufen, sehr aktiv zu werden, um hier auch nicht nur im Disziplinarischen etwas zu tun, sondern auch einfach den Leuten zu sagen, was Faschismus ist und was Gewalt und was Rassismus für Folgen hat. Andere Randgruppen in diesen Streitkräften haben, also zum Beispiel auch Drogensüchtige, genauso wie wir Homosexuelle haben, ja, genauso gibt es eben auch Rechtsradikale und Faschisten in dieser Armee. Στο μεταξύ, χθες σημειώθηκαν και νέες επιθέσεις νεοναζιστών στη Γερμανία. Στην Τουρκία εκτελήχθηκαν σπαρακτικές σκηνές στην κηδεία των τριών θυμάτων της επίθεσης των Γερμανών ακροδεξιών εναντίον Τούρκων μεταναστών, επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μέλν την προηγούμενη Δευτέρα. Τέσσερις Τούρκοι υπουργοί, ένας Γερμανός διπλωμάτης και πλήθος κόσμου, συνόδεψαν χθες το απόγευμα στην τελευταία του κατοικία τις δύο γυναίκες και το 14χρονο κοριτσάκι, που βρήκαν φρικτό θάνατο την περασμένη Δευτέρα στη γερμανική πόλη Μέλν, κατά τη διάρκεια επίθεσης ακροδεξιών κατά Τούρκων μεταναστών. Η κηδεία έγινε στην τουρκική πόλη Καρσαμπά, ενώ την ίδια περίπου ώρα στο έδαφος Γερμανίας εκδηλωνόταν ακόμα μία επίθεση κατά μεταναστών. Ένας νεοναζί επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι Τούρκο εργάτη, ενώ σε άλλη πόλη ακροδεξιοί πυρπόλησαν ξενώνα που στεγάζει πρόσφυγες. Στο αστυνομικό τμήμα Λεχενών κρατείται ένα 24ωρο μετά από το στιγερό έγκλημα που διέπραξε η 19χρονη φόνησα της Κυλλήνης, η οποία σκότωσε τον άντρα της την ώρα που κοιμόταν μπροστά στα μάτια της 4χρονης κόρης τους. Παιδιά, καλό, το καταλαβαίνετε. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Η ζωή μαρτύριο. Ξύλο, γδύμια και κλείσιμο μέσα. Βαριά η ατμόσφαιρα στα χωριά των πρωταγωνιστών της συζυγοκτονίας που έγινε χθες τα ξημερώματα στο διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Στην αρχή ήταν καλά, μετά άρχισαν οι δυσκολίες. Άρχισε να ζηλεύει, να κάνει διάφορα και να με χτυπάει. Αν υπήρχε ένα τέτοιο θέμα, έστω μπορούσε να σηκωθεί και να φύγει από την κυρία, όχι να του σκοτώσει τον γυμνό. Και όμως το θεωρεί, είναι δηλαδή εξαφανικό αυτό. Πώς σκέφτεσαι τώρα να αντιμετωπίσεις κυρίως το θέμα με το μικρό παιδί σου?
Η μικρή έζησε φοβερή εμπειρία. Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια της. Μάνα και κόρη έμειναν για πολλή ώρα η μία στην αγκαλιά της άλλης σιωπηλές. Εμείς προσπαθούμε να την κάνουμε να γελάει, να ξερνάει. Άρα αυτή είναι συνέχεια στεναχωρημένη, σκεφτική.